Διαβάζω τώρα τις γραμμές μου. Ο Αγκέφαλος ακόμα χουζουρεύει και είναι να φύγουμε για αεροδρόμιο. Είναι ξημερώματα. Για την ακρίβεια είναι 4:55. Αντιλιακό κάθε μέρα, ακόμα και αν έχει συννεφιά έξω. Και επίσης. Α, ξύπνησες! Εντάξει, ωραία, άρα μιλάω δυνατά. Και επίσης, ανακάλυψα ότι στο iPhone, εκεί που λέει τον καιρό, έχει και αναλυτικά για κάθε ημέρα ποια είναι η UV ακτινοβολία, σύμφωνα με το πόσο ηλιό έχει κλπ. Παρ' όλα αυτά, πάντα υπάρχει έστω και λίγη, η οποία επιδρά στο δέρμα. Αφού η τεχνολογία έχει προχωρήσει, ας προχωρήσει και για καλό. Αυτό το λαδάκι της Kylie είναι εκπληκτικό. Το βάζω και κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Έχει διάφορα έλαια που βοηθούν τα χέρια να σκάνε. Και επειδή έχω σήμερα τώρα τη φωτογράφηση, θέλω να πάω έτοιμη. Θέλω να μακιγιάζει, θα με συμπαθεί. Θέλω να φτιαχνιστώ και δεν μπορώ. Να δούμε μαζί τα μαλλιά. Μετά το χρησιμό ματζαφλάρι. Να δούμε πώς έχει γίνει μπούκλα. Κοιτάξτε, αυτό είναι χωρίς να τα πειράξω καθόλου. Που σημαίνει ότι έχει γίνει δουλίτσα. Όχι και καλύτερη για πρώτη φορά, αλλά έχει γίνει δουλίτσα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει μπουκλίτσα εδώ, ας πούμε. Ας δείτε τώρα. Λίγο τη σπάω. Όπα, τι έχουμε εδώ. Σκεφτείτε να ξέρω και να το κάνω. Μια χαρά. Ωραία αεροδρόμιο. Τι ωραία που έχουν στολίσει αυτό το μανιτάρι. Αγόρι μου, δεν θέλει παπαράτσι. Το έχω βάλει να κουβαλάει βαλίτσα. Γιατί, καλά να τη σέρνεις. Γιατί κουράζεσαι έτσι. Κάνει θόρυβο, λέει. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε θέμα. Θέμα, θέμα. Ω Θεέ μου, θα προλάβουμε να πάμε μέχρι το αεροδρόμιο στην ώρα μας. Θα προλάβουμε. Θετική σκέψη. Το είχαμε προγραμματίσει. Βγάζουμε τη μπαταρία. Το κάνουμε συνέχεια. Τι ωραία. Άδειος ο περιφερειακός. Θα φτάσουμε τσακ μπαμ. Για όσους δεν είστε από Θεσσαλονίκη ή σαν και εμένα απλά δεν έχετε ιδέα, γιατί δεν είχα ιδέα, έχουν φτιάξει το air fryer και... Τι γελάς! Πώς το λένε! Το flyover. Τι γελάς! Έχουν φτιάξει το flyover. Τι γελάς! Αφού σας ψήνει στην κίνηση. Τέλος πάντων, έχουν φτιάξει αυτό το flyover που με κοροϊδεύει ο κέφαλος. Που είναι υποτίθεται κάτι θα κάνουν πιο γρήγορο τον περιφερειακό. Αλλά μέχρι να τον κάνουν πιο γρήγορο, τον κάνουν πολύ πιο αργό. Οπότε είναι της υπομονής. Οριακά. Κάνει boarding. Πάμε. Έχει δίκιο το τελικό και αυτό. Προλαβαίνουμε άνετα. Ανετότατα. Έχει ολοκληρή ουρά. Πάει και το boarding. Πάμε αεροπλανάκι. Ωραία, η μπουκλά. Καλά. Δεν το πιστεύω ότι θα ζήσω κι άλλο λεωφορείο. Καλά. Σε αεροδρόμιο με έχει πιάσει ένας περίεργος σαν σφάχτης, δεν μπορώ να το εξηγήσω, σε διάφορα σημεία στο σώμα μου, πίσω στα πλευρά αλλά μέση αλλά κοντά στη σπονδυλική στήλη, τελείως άκυρα, τελείως από το πουθενά και είναι λίγο περίεργο.
Επίσης, με έπιασε και σαν μια περίεργη μικρανία, σαν σφάχτη στο κεφάλι πριν, την ώρα που κατεβαίνει το αεροπλάνο. Δεν με έχει ξαναπέσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ήταν ότι απλά βουλώσαν τα αυτιά μου ή κάτι τέτοιο, ήταν πολύ πιο κουλό. Και κάπως αγώθηκα, αλλά είπα ότι Έλενα, όλα καλά, όλα καλά, όλα είναι καλά. Προφανώς υπάρχει ένταση ή νευρικότητα. Και αυτά. Εύχομαι αλήθεια να λέω οκ. Δεν ξέρω, να περάσει μέσα στο χασίδι μου. Και τώρα, ώρα για ύπνο. Να πάω να πάω, μπορώ να ξαπλώσω για τα προβλήματα. Ωπα. Το βρήκα. Λοιπόν, εδώ είναι. Α, μέχρι εδώ ξαπλώνω. Καλά, θα μου πεις και λίγο. Μια χαρά. Ύπνος. Φτάσαμε. Όπως είμαι, μπαίνω, με προετοιμάζουνε. Και τα λέμε σε λίγο. Πρέπει να φορτίσει και αυτή η κάμερα. Μου πήρανε και ομελέτα. Φράγκη μου. Καλησπέρα, μας βγάζει βίντεο αυτό. Καλησπέρα, Έλα. Καλησπέρα, εδώ έχουμε ένα νουμπά. Όχι, ξεκινάει τώρα την καριέρα του. Με τον καλό τον λόγο, λέει. Την καριέρα του στο modeling, οπότε είμαστε εδώ να τους διδάξουμε. Πώς νιώθεις που θα κάνουμε το γράψιμο σήμερα? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γενικά ζω το όνειρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αύριο μεθαύριο θα μας μιλάει, καταλαβαίνεις. Ψέμα, ψέμα, είναι τεράστιο ψέμα αυτό. Μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω, πρέπει να δοκιμάσουμε άλλο ένα. Κάτι πιο φυστό. Εννοείς καθόλου κοιλιά, ας πούμε. Ναι. Πάρα σωρή φυστή, έτσι. Η φύστα μ' αρέσει, ναι. Και τι ωραία που με φτιάχνουνε. Νιώθω Britney Spears. Μπορούσε, θα μπορούσε. Αν έτσι πόσο είναι. Εσύ έχεις πάει το σκούρο, γιατί έχεις και μελαμψό δέρμα και το σκούρο ταιριάζει πάρα πολύ. Γιατί έχω τη μελαμψό δέρμα, έχω φτάσει τώρα στο σκούρο. Όχι, μα γι' αυτό, επειδή ήδη έχεις μελαμψό δέρμα, ταιριάζει το σκούρο, ενώ σκούρο είναι πιο pale, όταν το σκουραίνω, θέλω να σε φάνεις με εσύ, όμως φαίνεσαι σε αρκετά που την μνήσεις. Αυτό φαίνομαι ότι κάπως πιο καστανό, δηλαδή καστανό, ξανθό, αλλά όχι αυτό. Όχι αυτό, αυτό είναι... Είναι πρώην μπαλαγιά που έχει μακρύ. Αυτό πριν 1,5 χρόνο ήταν κατάξαρτο. Ναι. Και απλά τώρα έχει σκουρίνει και έχει μακρύ, είναι όμορφα. Ναι. Αλλά κάτι θα σου δείξω δηλαδή, γιατί πράγμα μιλάω. Και τη αδερφή σου μου αρέσει το που είναι πιο γλυκό καστανό. Την Εφέλη πήγε και το, το σκουρίνει και τη ξανά άνοιξε το μεταξύ, ναι, γιατί έχει και μπαλαγιά από κάτω. Όχι με υπομονή τώρα στην αρχή να βρούμε τα φώτα και αυτά. Ναι, 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 ναι. Thank you.
τον Σπύρο μου, πες κάτι. Θα δει Έλληνα μετά αυτά. Κάτσε, γιατί είμαι κοντός εγώ. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχει ξεκινήσει να κάνει φωτογράφηση. Ναι. Έχουν πέσει λίγο από πάνω τη σόλη, αλλά πιστεύω ότι δεν την νοιάζει καν. Πώς βγαίνω έτσι. Γιατί, παιδί μου, τι εννοείς. Δεν ξέρω, χάλι. Κάτσε να το βάλω λίγο πιο πίσω. Ναι, γιατί εσύ είσαι. Κάτσε να μακρύνω. Είμαι... Λοιπόν, πιστεύω ότι η Έλληνα θα πάει σούπερ. Ναι. Θα δούμε και τις φωτογραφίες μετά. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι το έχει πολύ εύκολο. Φοράει τέλειο συνολάκι. Εγώ και η Δανάη. Πώς πιστεύεις τι θα γίνει. Τέλεια. Καλά θα τα πάμε. Αυτό το διαλέξαμε μαζί με τον Μάρκ κιόλας. Πάρα πολύ ωραίο. Το κλείνω. Κλείστο. Πώς κλείνει, ρε. Το κόκκινο, το κόκκινο εδώ πάνω. Τσακ. Θεωρώ ότι κάποιες λέξεις πρέπει να είναι και σκέτης. Μ' αρέσει πολύ. Είμαι στην Doja Cat. Ναι, γυρνάω. How my demons look. Ναι. How do they look. Θα το βγάλω και το πάνω. Ένα καφέ και μπορείς να βρεις τον άλλο σου, το παιδί σου. Και να φύγω. Έβασες. Έτσι όπως είναι εκεί, είναι κούκλι. Θα κάνω λίγο. Αυτό ήτανε, πάει και φωτογράφηση. Πάω σπίτι γιατί έχω να ετοιμάσω κάποια χορηγικά. Και μετά να πάω για φαγητό βραδινό. Νιώθω ότι ρωστανώ, οπότε σουπίτσα. The Hollow Event. Όλα καλά. Πού είναι τα αγόρια μου. Τι έχουν κάνει, μου έχουν φάει τις παντόφλες. Τι έχετε κάνει. Πώς κάνατε έτσι την παντόφλα μου. Γιατί. Τι είναι η παντόφλα, παιχνίδι. Γιατί ρε Σίχυλα, γιατί. Γιατί. Πρίμα δεν είναι η παντόφλα της μαμάς. Που είναι τα αγαπημένα σε μπέζ χρώμα γοβάκια Mary Jane. Εντάξει, και νομίζω πως έχω το outfit για σήμερα. Θα βάλω αυτή την ολόσωμη με τα μποτάκια. Και αφού κάνουμε τα γυρισματάκια μας, τελειώσαμε και με τα αποστερίσματα. Vamos. Ένα κάλεσμα στον Πειραιά. Πάμε και εκεί. Πάει και αυτό. Πάει. Είχανε πλάκα σήμερα οι ερωτήσεις. Πιάστηκαν από το, την αλλαγή στα μαλλιά και κατευθείαν να ρωτήσουν αν επειδή συνήθως αλλάζει κάποια τα μαλλιά της όταν χωρίζει, όταν αποκτάνε σχέση. Ήταν σίγουρη ότι κάτι τέτοιο είχε συμβεί και εγώ άλλαξα μαλλιά. Και σου λέω, όχι παιδιά, άλλαξα μαλλιά γιατί ήταν χειμώνας. Απλά έγινε χειμώνας και είπα να κάνω μια αλλαγή. Γεια σας! Οπότε τώρα... Αν μπορείτε το παράθυρο παρακαλώ, γιατί είναι λίγο έγχριστο. Και επειδή τώρα έχω να ανέβω 4 ορόφους χωρίς σας ανσέρ, τα έντα πρέπει να αλλάξουν και τη θέση τους, θα πάρουν αυτά. Φλάτ. Κάθε φορά που βγαίνω και φοράω τα κούνια, και πάμε. Πρώτος. Δεύτερος. Τρίτος. Και τέταρτος. Σκεφτείτε ότι αυτό το κάνω 2 φορές τουλάχιστον κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έλα. Έλα, μωράκι μου.
Έλα, μόλις μπήκα. Τώρα μπαίνω σπίτι. Μπαίνω σπίτι. Ναι. Χειρότερους λάκους. Και θα δείτε τι εννοώ. Το αλλά βράδυ κλείνει με... Ότι θα τη σκοτώσω. Murder Corner. Μη σας κάνει εντύπωση το χαρτί υγείας εδώ. Είναι γιατί έχουν τελειώσει τα χαρτιά αυτά που είναι για τη μύτη. Πρέπει να πάω αύριο να πάρω. Και επειδή τη βλέπω τη δουλειά, το πήρα αυτό να έχω κάθε φορά που με πιάνει να έχω ένα χαρτί λίγο. Γιατί αν βάλω κουζίνα είναι πολύ πιο σκληρό και ήδη πολύ ρυθισμένη η μύτη μου. Οπότε ναι, θα έχω σήμερα αυτό δίπλα μου για να κοιμηθούμε παρέα. Καληνύχτα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε ποιο πάει να μπει. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Μπες, έλα, έλα, μπες. Ναι, κοιτάξτε πώς μένεις τον κλέφτη. Έλα, έλα, αυτό ήτανε. Έλα, καληνύχτα. Καληνύχτα. Λέα, ώρα για να είναι. Άιντε.